ανθρώπους μας και ειδικά όσους έχουν ανάγκη. Σήμερα και μετά από ομόφωνη εισήγηση της Επιτροπής Λοιμοξιολόγων Επιδημιολόγων, επεκτείνουμε τα προληπτικά μέτρα αντιμετώπισης του κοροναϊού προκειμένου να μην έχουμε μεγαλύτερη διασπορά. Αυτό το κάνουμε για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί παρουσιάστηκαν σε διαφορετικές περιοχές της χώρας νέα κρούσματα, γεγονός που αυξάνει την επικινδυνότητα της μετάδοσης. Δεύτερον, γιατί τα μέτρα περιορισμού και αυτοπεριορισμού για να προστατεύσουμε τους άλλους και να προστατευτούμε δεν τηρούνται. Να πω ξανά ότι δίνουμε μία μάχη, το αποτέλεσμα της οποίας θα κριθεί και από το κατά πόσο θα δείξουμε ατομική ευθύνη και συλλογική συνείδηση. Έχουμε την ανθρωπιά και το φιλότιμο για να τα καταφέρουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Κύριος Τσιόδρας, θα ανακοινώσω όλα τα μέτρα. Καλησπέρα σε όλους. Η εξάπλωση και διασπορά του νέου κοροναϊού συνεχίζεται σε παγκόσμιο επίπεδο, στην Ευρώπη και στη χώρα μας. Σας ανακοινώνουμε ένα συνολικό αριθμό 190 κρουσμάτων συνολικά στη χώρα από την αρχή της επιδημίας, 36 από τα οποία είναι υποδιερεύνηση αυτή τη στιγμή. 11 κρούσματα δεν έχουν σαφές ιστορικό, επιδημιολογική, ταξιδιωτικό ή επιδημιολογική σύνδεση με άλλο κρούσμα, 9 εκ των οποίων είναι στην περιοχή της Αττικής. 5 συμπολίτες μας νοσούν σοβαρά από την νόσο και αυτή τη στιγμή είναι διασωληνωμένοι σε νοσοκομεία ανά την επικράτεια. Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί περισσότεροι από 2.700 εργαστηριακούς ελέγχους. Μόλις τις τελευταίες 48 ώρες είναι πάνω από 1.000 εργαστηριακοί έλεγχοι οι οποίοι έχουν γίνει στην πατρίδα μας για το νέο ιό. 47 ασθενείς εξακολουθούν να νοσηλεύονται. Μετά από όλα αυτά, η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων εισηγήθηκε σήμερα τα εξής περαιτέρω μέτρα για τη μείωση της διασποράς της νόσου στην πατρίδα μας. Κλείνουν όλα τα εμπορικά κέντρα, όλα τα καφέ, μπαρ και καφετέριες. Όλη η εστίαση εκτός delivery και take away, οτιδήποτε έχει καθίσματα. Οι βιβλιοθήκες, τα μουσεία και οι αρχαιολογικοί χώροι. Οι αθλητικές εγκαταστάσεις, εξαιρουμένων των ανοιχτών χώρων άθλησης για μεμονωμένη άθληση. Τα κέντρα αισθητικής παραμένουν ανοιχτά, τα τρόφιμα, τα σούπερ μάρκετ, όλη η εφοδιαστική αλυσίδα, το λιανεμπόριο, ιδιαίτερα ό,τι αφορά τα τρόφιμα, τους φούρνους, τα ζαχαροπλαστεία χωρίς τραπεζοκαθίσματα, τα φαρμακεία, οι ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας. Λαμβάνονται ειδικά μέτρα για δημοσίους υπαλλήλους οι οποίοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, ιδιαίτερα αυτούς που νοσούν με σοβαρή ανοσοκαταστολή. Σας ευχαριστώ.